Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αντιπαραθέσεις δίων τηλεόραση και οι σημερινοί καλεσμένοι θα μας δώσουν δυνατότητα να μπούμε μετά από τις δημοτικές εκλογές και στον κύκλο των συζητήσεων, των ζυμώσεων, των αντιπαραθέσεων εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών, των ευρωεκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 25η του μηνός Μαΐου. Δηλαδή σε 17 ημέρες από σήμερα, που για την χώρα μας φαίνεται ότι αποκτούν με τη συνδρομή τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης, τόσο των μνημονιακών όσο και των αντιμνημονιακών δυνάμεων, έναν κοινό παρονομαστή. Κρίνεται πλέον, είναι σαφές και η παρουσία της παρούσης συγκυβερνήσεως με την συγκατάνευση και των δύο εταίρων της με βάση και τις τοποθετήσεις και τα διλήμματα που οι ίδιοι έχουν θέσει. Από την άλλη, ταυτόχρονα ζητήματα και θέματα που έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα των εκλογών αλλά και το τι θα γεννήσει η επόμενη μέρα και πού ακριβώς θα οδηγήσει σε μια σωρία προβλημάτων που μοιάζουν να είναι βουνό και με ένα ακόμη ανοιχτό ερωτηματικό που δεν μπορούν να πιάσουν οι δημοσκοπήσεις. Γίνονται 25.000 τηλεφωνήματα, ερωτήματα για 1.000 σωστές ορθολογικά κατανοημένες απαντήσεις, λένε οι δημοσκοπικές εταιρείες. Ένα κύμα οργής και αγανάκτησης, ενδεχομένως και απογοήτευση, τι θα γίνει στο μεγάλο ποσοστό αποχής. Είναι ένα από τα στοιχήματα ερωτηματικά στην πορεία προς την Ευρωκάλπη. Καλεσμένοι μας απόψε ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα κύριε Καρακοστάνογλου. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλλίδη. Να πούμε ότι κατά βάση η απόψινή μας πρώτη καλεσμένη προέρχονται από τον χώρο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Αλλά βέβαια όπως ξέρετε ψηφίζονται από το σύνολο της ελληνικής επικράτησης για πρώτη φορά Ευρωβουλευτές με σταυρό. Λοιπόν με βάση τη δική επιλογή δεν υπάρχει ούτε μονοδρική περιφέρεια. Ούτε νομός, είναι όλη η επικράτεια, μια περιφέρεια, όλοι ψηφίζονται από όλους. Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα του ο κύριος Χρήστος Λάσκος, υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Λάσκο. Καλησπέρα. Από την άλλη πλευρά του πάνελ, η κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου, υποψήφια Ευρωβουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Μαργαρίτης. Καλησπέρα κύριε Μαργαρίτη. Καλησπέρα σας. Και δίπλα του ο κύριος Γιώργος Χατζημαρκάκης, εν ενεργεία Ευρωβουλευτής, υποψήφιος Ευρωβουλευτής, επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου Έλληνες Παύλα Ευρωπαίοι Πολίτες. Καλησπέρα κύριε Χατζημαρκάκη. Καλησπέρα. Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο κοινό ερώτημα. Έχει προσδιοριστεί και ο χρόνος. Δεν είναι debate με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά προσδιορισμένος ο χρόνος για ένα κοινό ερώτημα με μια επιπλέον διευκρινιστική ερώτηση. Ο χαρακτήρας αυτών των εκλογών, κύριε Καρακοστάνογλου, είναι δημοψηφισματικός, όπως και ο Πρωθυπουργός το έθεσε στην συνέντευξή του στον Αντένα, λέγοντας ότι κρίνεται η σταθερότητα της κυβέρνησης και όπως ευθέως το έθεσε και ο κυβερνητικός σας εταίρος, μη στήριξη της ελιάς σημαίνει αποχώρησή της από το κυβερνητικό σχήμα. Η σύμπτωση των ευρωεκλογών με την ολοκλήρωση της περίοδου δημοσιονομικής σταθεροποίησης από την οποία όσον ούπου εξερχόμαστε για να μπούμε στην περίοδο της ανάπτυξης σιγά σιγά, κλιμακωτά, προφανώς οδηγεί σε μία αξιολόγηση από τους πολίτες τις ευρωεκλογές αυτών των δύο ετών στις οποίες υπήρξαν μέτρα λιτότητος, δύσκολα μέτρα, θυσίες, αλλά που κατά τη δική μου τουλάχιστον γνώμη υπάρχει φως στο τούνελ. Το δημοψήφισμα έχει να κάνει αυτή η έκφραση των συμπολιτών μας στις εκλογές με το αν αυτήν την πορεία και την συγκυρία που τώρα στην οποία βρισκόμαστε θα την εγκρίνουν, θα την αξιολογήσουν θετικά ή θα πούν ότι έγινε εις μάτιν. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει τετραετή εντολή εφόσον έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο κύριος Βενιζέλος, θέλοντας να συσπυρώσει τις δυνάμεις που θα ψηφίσουν την ελιά, έκανε μία κίνηση υψηλού ρίσκου,
δηλώνοντας ότι εάν δεν υπάρξει ένα ουσιαστικό ποσοστό, θα ξαναδεί τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση. Αυτό πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση εάν η ελιά δεν πάει καλά και είναι κακό για τα συμφέροντα της χώρας. Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, η οποία μπορεί να προέλθει όμως και με άλλους συνδυασμούς κυβερνητικών εταίρων, για να έχουμε την απαραίτητη οικονομική σταθερότητα στη συνέχεια, που ήδη οι αγορές τις οποίες βγήκαμε δειγματοληπτικά, αλλά με πολύ συμβολικό και ουσιαστικό τρόπο, συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Έχετε άλλο ένα λεπτό και θέλω εκεί εδώ να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Είπατε ως ονούπο, είπατε εξερχόμαστε. Και αναρωτιέται ο πολίτης που μας ακούει, και τότε γιατί ψηφίσαμε το μεσοπρόθεσμο, αφού ως ονούπο και αφού εξερχόμαστε. Ψηφίσατε μεσοπρόθεσμο που φτάνει μέχρι το 18. Ο κύριος Τουρνάρας μιλάει για μια επιμήκυνση πληρωμής του χρέους 50 έτη. Και καταλαβαίνει ο πολίτης ότι δεν είναι τον επόμενο μεθεπόμενο, άντε βαριά το τέλος του 14, ότι εδώ θα κρατήσει χρόνια, δεκαετίες αυτή η κολόνια. Πώς απαντάτε, κύριε Καρούσα? Κοιτάξτε, η δημοσιονομική σταθεροποίηση είχε μια πρώτη δύσκολη φάση, από την οποία εξήλθαμε με το ότι πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα. Από εκεί και πέρα, η ένταξη στην αναπτυξιακή περίοδο θα έρθει σταδιακά, δεν θα κρατήσει δεκαετίες, νομίζω είναι καταστροφολογία αυτό, αλλά είναι ενδεχόμενο τα επόμενα 5 χρόνια να πηγαίνουμε σταδιακά σε θετικά πρόσημα στην ανάπτυξη της χώρας, ήδη για φέτος είναι 0,6 θετικό, και με αυτή την έννοια στα εισοδήματα των πολιτών, στις τσέπες των πολιτών, θα είναι σταδιακή η ανάκαμψη, αν θέλετε. Είπατε άλλους συνδυασμούς. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, λέτε, αν φύγει ο Βενιζέλος και το Πασόκ ελιά, ή όπως αλέως λέγεται ή θα ονομαστεί, θα βρείτε άλλα κόμματα για να συμπήξετε νέου τύπου συγκυβέρνηση που θα έχει τη δεδηλωμένη. Η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Υπάρχει κάποιο ορατό στο μυαλό σας, δηλαδή? Όχι, δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτεται ο Αντώνης Σαμαράς. Εσείς είπατε άλλους συνδυασμούς. Αλλά πιστεύω ότι αν το Πασόκ αποφασίσει και ο Θελός να βγει, η ανάγκη σταθερότητας της χώρας. Ποιος θα μπει? Αυτό θα το δούμε. Θυμηθείτε λίγο την περίοδο του 2012. Υπάρχουν πρόθυμοι, συμμαχία προθύμων? Δεν έχω υπόψη μου τίποτα, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κατά ανάγκη να πάμε σε εκλογές, γιατί οι εκλογές είναι αρνητική εξέλιξη για τις θυσίες των πολιτών αυτά τα 2 χρόνια. Κύριε Λάσκο, δημοψήφισμα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις 25 ψηφίζετε, στις 26 φεύγουν. Πώς φεύγουν? Ευρωεκλογές είναι, δεν είναι εθνικές εκλογές? Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι θα ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια. Έχουμε πολλά δείγματα, δηλαδή, ότι έτσι ώστε η διαφορά η εκλογική να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να μην τους παίρνει να μείνουν. Ούτε με βάση τα δικά τους κριτήρια. Πόσο μεγάλη? Εγώ πιστεύω ότι διεκδικούμε διψήφια διαφορά και πιστεύω ότι μπορούμε να την πετύχουμε. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ πρώτος με δεύτερη τη Νέα Δημοκρατία, διψήφιο νούμερο διαφοράς. Διψήφιο νούμερο διαφοράς. Λέω το εξής όμως. Ήδη ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται οι αντίπαλοι νομίζω ότι είναι ο καλύτερος δείκτης πως η πρόβλεψή μας μπορεί να ευοδοθεί, όπως είπα προηγούμενα. Δηλαδή, η στάση του κυρίου Βενιζέλου, ο κύριος Καρακοστάνογλου είπε προηγουμένως ότι είναι ένα είδος προπαγανδιστικού προεκλογικού τερτυπιού, έτσι ώστε να κατορθώσει να διατηρηθεί. Είπε. Ναι, το ερμήνευσε όμως και πιο αναλυτικά. Η γνώμη μου είναι ότι η ελιά πάει πάρα πολύ άσχημα, έχει τεράστια προβλήματα. Άρα ο κύριος Βενιζέλος εισπράττει στην πραγματικότητα τα ίδια μηνύματα που από την ανάποδη πλευρά εισπράττουμε κι εμείς και επιχειρεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν έχει κάνει σχέδιο προκειμένου να τη διαχειριστεί. Νομίζω δηλαδή ότι όλα όσα γίνονται είναι προληπτική έλεγχη της κατάστασης. Δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί σε κάποιο σχέδιο. Γράφτηκε τις προάλλες στην αρχή από τον Θανάση τον Καρτερό ότι η ελιά πάει για καυσόξυλα, για να δώσει την πρόγνωσή του για το πόσο άσχημα στη τελευταία ανάλυση ο συγκεκριμένος χώρος θα καταγραφεί στις 25 Μαΐου. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές. Είμαι σίγουρος πάντως ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμπίεση. Και η Νέα Δημοκρατία συμπιέζεται ιδιαίτερα. Νομίζω ότι τα δημοσκοπικά, όσο μπορούμε να τα πάρουμε υπόψη, είπατε προηγούμενα και σωστά στο σχόλιο που κάνατε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις δημοσκοπίες. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις δημοσκοπίες, πόσο μάλλον με τις ιστορινές δημοσκοπήσεις. Εμείς αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο πάντως είναι εξαιρετικά θετικό. Τις προάλλες ήμασταν στο Καταχά, στο Κολυδρό, χωριά τα οποία ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα δεκτικά για τα αριστερά μηνύματα και το κλίμα ήταν εξαιρετικό. Γιατί ευελπιστείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο μόνος ή ο κύριος ανάδοχος
που θα υιοθετήσει, θα προσποριστεί αυτό το κύμα οργής και αγανάκτησης για τον κόσμο που έχει καταστραφεί, που ανήκει στα 3α, άποροι, άστεγοι, άνεργοι. Γιατί πιστεύετε ότι εσείς θα προσποριστείτε βασικά και θα είστε ο ανάδοχος της διαχείρισης όλης αυτής της οργής και της αγανάκτησης? Οι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτος είναι ότι είμαστε ο βασικός φορέας και όχι με εκλογικούς όρους στους αγώνες των 4 τελευταίων χρόνων που φέραν και το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου τον Μάιο-Ιούνιο του 2010. Ήμασταν ο βασικός φορέας. Το σημαντικότερο όμως κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο πρέπει καλά να σκεφτεί ο κόσμος, είναι ότι είμαστε και μια πρόταση ενότητας. Είμαστε ένας χώρος δηλαδή που με μεγάλη σαφήνεια λέει ότι θέλουμε πολλούς συμμάχους για να προχωρήσουμε μπροστά. Όπως... ότι υπάρχει μια τέτοια αναγκαιότητα, προφανώς η αριστερά είναι, η υπόλοιπη αριστερά είναι η πρώτη αναφορά που κάνουμε. Αλλά δεν είναι μόνο η δεύτερη είναι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δεν ξέρω, με τους ανεξάρτητους Έλληνες, για να το πω με μεγάλη σαφήνεια, υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις σε μια σειρά από ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μεταναστευτικής πολιτικής, κέρια ζητήματα για την περίοδο της κρίσης στην οποία βρισκόμαστε. Μπορούμε να τα δούμε στη συνέχεια. Να θέσω το ερώτημά μου στην κυρία Παπαδοπούλου, τον χαρακτήρα, αν υιοθετούν και οι ανεξάρτητοι Έλληνες το χαρακτήρα το δημοψηφισματικό αυτών των εκλογών, και ότι μπορούν και πρέπει οι εκλογές, είναι επιβεβλημένο για τον τόπο, οι εκλογές αυτές, οι ευρωεκλογές, να οδηγήσουν σε εθνικές εκλογές. Ή αν υπάρχει κάποια άλλη προοπτική, κάποια άλλη διέξοδος. Σίγουρα με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα δοθεί ένα σαφές μήνυμα για την πορεία της χώρας. Θα πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι η συγκυβέρνηση της ομάδας του κυρίου Σαμαρά και κυρίου Βενιζέλου είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υιοθετήσει μια πολιτική λιτότητας με υποδειγματικό υπαλληλικό χαρακτήρα, παίρνοντας σαφώς οδηγίες από την Τρόικα και τον ξένο παράγοντα. Μια πολιτική λιτότητας η οποία δεν μπορεί επουδενή να οδηγήσει στην ανάπτυξη. Το μόνο που καταφέρουν είναι να αυξάνουν το χρέος συνεχώς. Λένε ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Πρέπει να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό βγήκαν και τα στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat, τα οποία έδειξαν ότι το 2013 είχαμε πρωτογενές έλλειμμα 16 δισεκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο για έναν άνθρωπο, ας πούμε, απλό να κατανοήσει πώς είναι δυνατόν στο 2014 να έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά. Βέβαια, κάποιος ο οποίος ανήκει στην ομάδα των ανθρώπων με αναπηρία θα μπορούσε ενδεχομένως να τα καταλάβει όταν δεν παίρνει το επίδομά του για μήνες, διότι πρέπει να ξαναπερνάει και να ξαναπερνάει συνεχώς από τα κέπα. Ένα παράδειγμα αυτό. Ακολουθείται μια πολιτική η οποία δεν θα μπορέσει να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί, γιατί είναι σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Λύση όμως και προοπτική υπάρχει. Εμείς έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση καταθέσει για τον τρόπο που αυτό μπορεί να γίνει. Για να είμαι όμως πιστά στο θέμα της ερώτησης, να μην επεκταθώ και να σας πω αυτή τη στιγμή ότι είμαι βέβαιη ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα δώσει ένα σαφές μήνυμα στη συγκυβέρνηση αυτή ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει, ότι είναι επιβεβλημένο να πάμε σε εθνικές εκλογές, γιατί αυτή τη στιγμή η σταθερότητα στη χώρα δεν υπάρχει με τη συγκεκριμένη συγκυβέρνηση και θα πρέπει να οδηγηθούμε οπωσδήποτε σε εθνικές εκλογές για να ακολουθηθεί μια νέα πολιτική για τη χώρα. Κρατώ μια σημείωση για αυτόν τον κόσμο, ο οποίος λέει για το μετά και για τον κύριο Λάσκο και για σας κυρία Παπαδοπούλου και για τον κύριο Μαργαρίτη και για τον κύριο Χατζημαρκάκη, ότι μήπως αυτό θα μας απασχολεί στο δεύτερο γύρο, για την επόμενη μέρα. Τι μπορεί δηλαδή να είναι, να ψηλαφίσουμε την επόμενη μέρα. Μήπως έχουμε φάει το γάιδαρο και μας μένει μόνο η ουρά. Μήπως αφού κάναμε τόσες θυσίες, να κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή και να δούμε, να ειχνηλατήσουμε την επόμενη μέρα. Να δούμε, έμεινε όντως μόνο η ουρά ή η ουρά θα είναι άλλοι πολλοί γάιδαροι στην ιωστή. Να ρωτήσω τον κύριο Μαργαρίτη, θα το δούμε αμέσως μετά στον επόμενο γύρο. Κύριε Μαργαρίτη, η πρώτη προσέγγιση για το ΚΚΕ, για το χαρακτήρα αυτών των εκλογών και αν το ΚΚΕ θέλει εθνικές εκλογές. Θέλετε να προκύψουν εθνικές εκλογές από την κάλπη των ευρωεκλογών ή όχι? Πάρα πολύ απλά. Καταρχήν, οι ευρωεκλογές δεν είναι παρά ένα δημοκρατικό άλοθη σε έναν οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν φημίζεται, δεν χαρακτηρίζεται, δεν κομπάζει για τη δημοκρατικότητά της, είναι ανύπαρκτη δημοκρατικότητα των θεσμών της.
Τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκοινωνούν πολύ περισσότερο με τα ισχυρά οικονομικά κέντρα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, παρά με οποιοδήποτε εθνικό ή υπερεθνικό εκλεγμένο όργανο. Από εκεί και πέρα, εμείς οι Έλληνες που βλέπουμε πόσο έχει απαξιωθεί η κοινοβουλευτική μας λειτουργία, η αστική κοινοβουλευτική λειτουργία, κάτω από το βάρος των μνημονίων και των αποφάσεων της Τρόικας, το καταλαβαίνουμε αυτό πολύ καλά. Από την άλλη μεριά όμως, οι ευρωεκλογές δίνουν το μέτρο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τρέχον πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα είναι ένα εργαλείο απαραίτητο για την εφαρμογή αυτών των αντιλαϊκών, αντεργατικών πολιτικών που ζούμε τα τελευταία 4 χρόνια με πάρα πολύ ένταση. Κατά συνέπεια, οι ευρωεκλογές μπορούν να βαθύνουν την κρίση αυτού του συστήματος, άρα να αμβλύνουν την δυνατότητα των εργαλείων, των πολιτικών εργαλείων της άρχουσας τάξης για να συνεχίσει την επίθεσή της ενάντια στο λαϊκό κίνημα και να δημιουργήσουν προβλήματα σε αυτήν καθ' αυτή την επίθεση. Είναι οι ευρωεκλογές, είναι μια ευκαιρία που πρέπει και μπορεί να αξιοποιήσει το εργατικό και το λαϊκό κίνημα, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, όλοι αυτοί οι μικρομεσαίοι παραγωγοί που απειλούνται από την τρέχουσα πολιτική, που καταστρέφονται από την τρέχουσα πολιτική, για να εμποδίσουν τον αντίπαλο να προχωρήσει. Δηλαδή, μία ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μία αλλαγή συσχετισμών πολιτικών με άμεσο αντίκρισμα στις κοινωνικές ισορροπίες, αυτό θα είναι μία, αν θέλετε, ενίσχυση, μία ενίσχυση των αγώνων, των προϋποθέσεων μέσα στους οποίους μπορεί να γίνουν οι λαϊκοί αγώνες που έρχονται. Πολύ συγκεκριμένο, το ΚΚΕ στην ανάλυση των δεδομένων που έχει αυτή τη στιγμή, και βάζοντας ως πρώτη στο ζήτημα την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία. Επιθυμεί η κάλπη των ευρωεκλογών να γεννήσει εθνικές εκλογές για μια άλλη διακυβέρνηση, ναι ή όχι? Προσέξτε να δείτε. Προσέχω, αλλά θέλω μια σαφή απάντηση. Εκείνο που θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι να μην συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυτές οι αντιλαϊκές πολιτικές. Να αλλάξει κυριολεκτικά ο τρόπος που, αν θέλετε, ιεραρχούνται οι ανάγκες του τόπου ετούτου. Αυτό από την παρούσα δηλαδή, κυβέρνηση μπορεί να γίνει? Οι τρέχουσες πολιτικές λένε ανάκαμψη, ανταγωνιστικότητα, δηλαδή βελτίωση της απόδοσης του κεφαλαίου, δηλαδή των κερδών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει άλλη πολιτική με προτεραιότητα στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ωραία, να το θέσω όπως το θέτετε εσείς. Ακολουθώ τη συλλογιστική σας. Άλλη πολιτική που λέτε εσείς από την παρούσα κυβέρνηση μπορεί να γίνει, να αποτελέσει εγγύηση? Άρα πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνει από την παρούσα αντιπολίτευση, δεν μπορεί να γίνει από όλα τα παιχνίδια ανάπλασης. Άρα λέτε και να γίνουν εθνικές εκλογές, δεν πρόκειται να δούμε σωτηρία. Μπορεί να γίνει κυριολεκτικά με κόμματα τα οποία έχουν ένα κοινωνικό, ένα ταξικό προσανατολισμό τελείως διαφορετικό από αυτά του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος. Υπάρχει και μια τρίτη, να πείτε ότι μου είναι αδιάφορο αν θα γίνουν εθνικές εκλογές ή όχι. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Όχι, δεν είστε αυτή τη προσέγγιση. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν είπατε ούτε υπέρ ούτε κατά. Όταν έρθει αυτή η ώρα, θα δούμε τον καλύτερο τρόπο για να εκμεταλλευτούμε αυτή τη νέα ευκαιρία που δίνεται για την ενίσχυση του αγώνα του λαού μας. Μάλιστα. Εγώ δεν έλαβα σαφή απάντηση. Βέβαια, θα την λάβω ενδεχομένως. Ήταν σαφής ερώτηση. Με ρωτάτε κάτι τελείως υποθετικό, κάτι τελείως φανταστικό. Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω με βάση τις αρχές με τις οποίες εμείς θα πολιτευτούμε. Κύριε Μαργαρίτη, ρώτησα αν επιθυμείτε ως ΚΚΕ η κάλπη των ευρωεκλογών, από την κάλπη των ευρωεκλογών να προκύψουν εθνικές εκλογές. Δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα. Σας το αντιστρέφω και ας με πείτε όριστο. Εμείς θέλουμε οι μισθοί να γίνουν ανθρώπινοι, η ανεργία να εξαφανιστεί, τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν, η παιδεία να λειτουργήσει δημόσια και δωρεάν. Θέλουμε γενικά όσα έχει ανάγκη ο λαός μας για να λέγεται πολιτισμένος, να έρθουμε στην πρώτη σειρά της ατσέντας. Θα με συγχωρέσει, κύριος Καραγιωστάνου, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τα εγγυά του όλα αυτά? Ορίστε. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, λέω, τα εγγυάται όλα αυτά? Φαίνεται σε κανέναν εδώ πέρα, ακόμη και στους του ίδιου κόμματος, ότι εγγυάται τίποτα ο κύριος Γεωργιάδης? Καλά. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Καλά, τα συμπεράσματα ανήκουν στους τηλεθεατές. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Εγκαλέστε με για την ερώτηση, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Όλοι μας. Και οι κρίνοντες κρίνονται, δεν υπάρχει. Ναι, κύριε Κατσιμαρκάκη, λοιπόν, θέλω τη δική σας έτσι και
ακούσατε τώρα 4 τοποθετήσεις, είστε και λίγο, είστε ο μέσα έξω. Ο έξω εννοώ ότι ελληνική ψυχή, ελληνική καρδιά από τη Γερμανία, αλλά βάζετε όλο αυτό το διάστημα, έχετε καταγράψει θέσεις και απόψεις για ελληνικά προβλήματα. Τώρα από μέσα εδώ είναι επί του συγκεκριμένου, πρέπει να πάρετε συγκεκριμένη θέση. Δεν είναι κάποιος κάπου κάποτε, πρέπει να πείτε συγκεκριμένα πράγματα, παρακαλώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, αυτές οι ευρωεκλογές για πρώτη φορά ορίζουν ποιος θα γίνει πρόεδρος της Κομισιόν. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας από τις επικεφαλείς της λίστας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Έχουμε τον Γιούνκερ, έχουμε τον Σούλτς, έχουμε τον Φερχόφσταντ. Δηλαδή, αυτή τη φορά διακυβεύεται το λέγιν του Ευρωκοινοβουλίου. Ποιος θα γίνει δηλαδή πρόεδρος της Κομισιόν. Άρα δεν είναι πια η χαλαρή ψήφος που ήταν παλιά, δεν είναι ο φιλικός αγώνας όπως θεωρήθηκε παλιά. Επίσης, είναι για πρώτη φορά, λέτε, αιρετός. Δεν είναι... Για πρώτη φορά είναι... άμεσα ήταν αιρετός, ήθελε την υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά ο υποψήφιος πρόεδρος της Κομισιόν πάντα ήταν αποτέλεσμα ενός μεγάλου παζάρι των κρατών μελών. Αυτή τη φορά έχουμε ξεκάθαρους υποψηφίους επικεφαλής και ξέρει ο καθένας ποιος θα κερδίσει έστω και με μια έδρα των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων. Ακριβώς. Και αυτό είναι σημαντικό για μια Ελλάδα που έχει γίνει απικία. Έχει γίνει μια απικία των δανειστών. Εσείς, προκλητική ερώτηση, αφελής, πέστε. Εσείς στηρίζετε την υποψηφιότητα Τσίπρα, επειδή είναι ελληνική υποψηφιότητα? Ναι. Εγώ την στηρίζω και θα σας πω γιατί. Επειδή είναι σημαντικό να βγουν ελληνικές φωνές προς τα έξω. Ο κύριος Τσίπρας έχει σε κάποιες χώρες, για παράδειγμα στην Ιταλία, μια καταπληκτική εικόνα θετική. Όμως, είναι, Τσίπρας, έχει γίνει υπάρχει ένα ακόμα Τσίπρας. Όμως είναι απαράδεκτο ότι δεν έλαβε μέρος στο πρώτο debate. Υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει με την ικανότητα να μιλάει τα αγγλικά καλά. Δεν ξέρω. Το ζήτημα είναι ότι όταν κατεβαίνει κάποιος για πρόεδρος της Κομισιόν, πρέπει να είναι ικανός να μιλάει μια από τις τρεις γλώσσες εργασίας, αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Όχι, νομίζω το εξήγησε, κύριε Χατζημαρκάκη. Δεν με νοιάζει. Εγώ... Προσκεκλημένος ήταν, μάλλον προς καλόν οικοδεσπότη, ήταν Ολλανδικό Πανεπιστήμιο, δεν ήταν. Όχι, ήταν. Δεν ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν ήταν το EBU. Δεν ήταν προσκεκλημένος, δεν ήρθε. Θα πάω τώρα ναι, όπως δεν ήρθε ο Γιούγκερ και ο Σούλτς στην αντίστοιχη πρόσκληση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το εξήγησε. Τοποθετήθηκα. Θέλω τώρα να σας πω για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι δεν με νοιάζει εμένα το προβάδισμα ενός κόμματος στην Ελλάδα, ναι ή όχι. Θεωρητική συζήτηση. Εμένα με νοιάζει εάν μείνουν τα δύο κόμματα που κυβερνούν αυτή τη χώρα κάτω από 25% μαζί. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία και Ελιά Πασόκ. Κάτω από 25% σημαίνει ότι ούτε 1/4 του λαού υποστηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Αυτό βεβαίως θα έχει επιπτώσεις, θα είναι ένας πολιτικός σεισμός. Εμείς όμως δεν υπερασπιζόμαστε άμεσες εκλογές, πρόωρες εκλογές. Εμείς θα θέλαμε ως Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες ένα στρογγυλό τραπέζι. Δηλαδή τη δυνατότητα να κάτσουν όλες οι δυνάμεις που βγαίνουν από τις ευρωεκλογές με κάποιο αποτέλεσμα σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν τη μεταβατική περίοδο. Είναι σημαντικό αυτό. Πόσο την κρατάτε τη μεταβατική περίοδο, δηλαδή μην είναι. Μπορεί να είναι 3 μήνες, μπορεί να είναι 6 μήνες, μπορεί να είναι παραπάνω. Μεταβατική για ποιο πράγμα? Για μια νέα Ελλάδα. Για μια νέα Ελλάδα, αν και η Νέα Δημοκρατία, όπως ακούμε τώρα αυτές τις ώρες, θέλει να δώσει στον εαυτό της, στο κόμμα της, αυτό το όνομα Νέα Ελλάδα. Μάλιστα, όπως και το ΠΑΣΟΚ παίρνει καινούριο όνομα Ελιά. Όλα αυτά μάλλον έχουν να κάνουν και με το κακό, με την κακή εικόνα που έχουν αυτά τα κόμματα, αλλά επίσης με τα πολλά χρέη που έχουν. Τα δύο κόμματα έχουν 250 εκατομμύρια χρέη προς τον ελληνικό λαό και με καινούριο όνομα μάλλον θα πάνε και για καινούρια αφημή. Μάλιστα. Αυτό όμως... Λέτε να είναι τόσο βαθιά η σκέψη, ας πούμε, δηλαδή δεν μας πήγε καθόλου το μυαλό σας. Εγώ... Όχι, το είχε πει ο κύριος Καδαλίδης. Ο κύριος Καδαλίδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη είπε «Δεν νομίζω το ΠΑΣΟΚ να μπει στη διαδικασία του νέου Πανιώνιου», ας πούμε. Δηλαδή και τα ίδια τα στελέχη του χώρου μπήκαν σε αυτό το σκεπτικό. Αυτό συζητιέται. Εμείς βλέπουμε ως νέο σχηματισμός ότι γίνεται και μια κατάχρηση εξουσίας κατά των ίσων ευκαιριών. Εσείς θα συμμετείχατε σε μια συγκυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία?
Με αυτό που είπατε, το 1 τέταρτο να έχει κάτω από 1 τέταρτο κλπ. Στρόγγυλο τραπέζι, ναι. Ναι, αφήστε. Το στρόγγυλο τραπέζι είναι τραπέζι, το ναι. μέσο, η διαδικασία. Την κατάληξη θέλουμε, καθαρές κουβέντες. Εσείς θα συμμετείχατε σε μια τέτοια, στο σχηματισμό μιας τέτοιας κυβέρνησης. Δεν είμαστε στην Βουλή. Δεν είμαστε στην Αν ήσασταν, λέω. Για να ξέρει αυτός που θα επιλέξει εσάς τι θα κάνετε. Δεν είναι λευκή επιταγή. Θα θέλαμε να ξέρουμε με ποιους συνομιλούμε. Γιατί η καινούργια Ελλάδα, μια καινούργια Ελλάδα, θα δει και καινούργια πρόσωπα. Μα αν είναι μεγάλη, μεσαίη, μικρή κλπ. Αλλά τι δύναμη θα έχουν, θέλετε να πω. Είμαστε υπέρ της ενότητας. Εμείς έχουμε χάσει μια αξιοπρέπεια στην Ευρώπη, είμαστε αποικία και πρέπει προς τα έξω να είμαστε ενωμένοι. Εκτός από τα άκρα, δηλαδή όταν μιλάμε για άκρα, λέμε Χρυσή Αυγή και Ανταρσία. Πιστεύω ότι όλες οι δυνάμεις οι δημοκρατικές πρέπει να μιλάνε και βεβαίως πρέπει και να συνεργαστούμε, να είμαστε ενωμένοι προς τα έξω, γιατί η Ελλάδα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αγαπάμε Καλά, όλοι. Δεν θέλω να υπερασπιστώ την Ανταρσία, αλλά δεν έχει καμία σχέση το ένα σχηματισμός με τον άλλον. Το ένα ακροδεξιό ναζιστικό μόρφωμα και το άλλο είναι η εξοκλειστική αριστερά που είναι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούνται. Ναι, δημοκρατική αριστερή αναφορά. Δεν έχει σχέση. Το είναι η σχηματική οργάνωση. Έτσι. Η Ανταρσία δεν είναι. Δεν είναι και οφείλω και δημοσιογραφικά να σας το διορθώσω. Σας το παραδέχομαι ότι θα πρέπει να συζητηθεί αυτό. Πάντως βλέπουμε εμείς ότι διακυβεύεται ένας δημοκρατικός θεσμός τώρα αυτές τις εκλογές, γιατί με δόντια και με νύχια προσπαθούν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ να μείνουν στην εξουσία ή να πάρουν κάποια, το βλέπουμε εμείς ως νέος σχηματισμός, με απειλές προς τους υποψηφίους μας εκ μέρους των κυβερνών κομμάτων. Είναι ευαίσθητο σημείο της δημοκρατίας αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Ήδη έχει αυτό που λέμε απλωθεί ο τραχανάς. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε μία σειρά από ζητήματα που έχουν προκύψει. Μπαίνουμε πλέον συγκεκριμένα να ψηλαφίσουμε αυτή την επόμενη μέρα και τις εναλλακτικές δυνατότητες, πολιτικές και οικονομικές, για να μην πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Να ξέρουμε ποιος, πώς, τι συγκεκριμένα τον πολιτικό θα μας πάρει από το χέρι και θα βαδίσουμε μαζί του. Σε ποια κατεύθυνση, με ποια πολιτική. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί. We'll be right back.